υπάρχει ούτε ένας Παναμέζος που να μην έχει φάει στα μαγαζιά μας. Είμαι πολύ περήφανος που ακολουθώ τα βήματα του παππού μου, ακολουθώ τα βήματα του πατέρα μου και εύχομαι και τα παιδιά μου να ακολουθήσουν τα βήματα τα δικά μου. Ο παππούς μου ήρθε στον Παναμά και σιγά σιγά μαζί με τη γιαγιά μου φτιάξανε αυτό το μαγαζί, αυτό το franchise αυτή τη στιγμή. Είμαστε κοτοπουλάδικο, έχουμε δικές μας συνταγές 30 χρόνια στο μάρκετ. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, Ελλαδάρα, και βρισκόμαστε στον Παναμά, σε μια περιοχή που λέγεται Τσάνις, λίγο πιο έξω από το κέντρο. Εγώ γύρισα το 2012. Εδώ πουλάμε γοραιό κοτοπουλάκι, αυτή είναι η καρδιά του μαγαζιού, το κοτόπουλο. Συσταριά μας εδώ πέρα, πατάτα ψητή, μπανάνα ψητή, τα σουβλάκια μας. Ελληνικά σουβλάκια, τα κόβουμε εμείς σε μερίδες. Εδώ στο Θεό τα έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Είναι πάρτε της κουλτούρας πια εδώ στο Παναμά. Το τσοριπάν, το οποίο αυτή τη στιγμή το φτιάχνουμε, ακούμε με τι το παρακεστήσει. Αυτό τι είναι? Είναι το τσοριπάν. Έλα να δεις μέσα εδώ την κίνηση. Λοιπόν, εδώ να τους δείξω τη γιούκα, ρε φίλε. Εδώ είναι η γιούκα μας. Εδώ είναι μαζί με το φύλλο. Και φτάνει σε ένα σημείο που είναι εδώ βρασμένη και έξω την τηγανίζουμε και τη δίνουμε στον πελάτη τηγανιτή. Ναι, τα βασικά πράγματα του μαγαζιού είναι το κοτόπουλο, όπως είπαμε, είναι η καρδιά, το σουβλάκι μας, το τσοριπάν μας, η γιούκα, το πλάτανο, οι σούπες μας, το αρρώστικο πόλιο. Έχουμε διάφορα ωραία τυπικά, παναμέζικα και ελληνικά συγχρόνως φαγητά. Έχουμε καταλήξει να έχουμε 5 μαγαζιά αυτή τη στιγμή, είναι όλα οικογενειακά, όλα με τις δικές μας συνταγές. Συνεχίζουμε την παράδοση, χρησιμοποιούμε αγνά υλικά και έχουμε και οικονομικές τιμές για όλους τους πελάτες. Σίγουρα ήταν μεγάλη αλλαγή να φύγω από την Ελλάδα τόσο μακριά ώστε να έρθω στο Παναμά. Έχω ρίζες εδώ πέρα, γι' αυτό ίσως ήταν λίγο πιο εύκολη η απόφασή μου. Κλάρα, πώς θα μου λείψει η Ελλάδα? Στην Ελλάδα μου λείπουν γενικά όλα, από το φαγητό, από τις παρέες, από τις γειτονιές, από τους φίλους. Τα σχέδιά μου για το μέλλον αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την παράδοση και γιατί όχι να το μεγαλώσουμε και από 5 να γίνουν και άλλα 5. Και με το καλό σκέψη είναι να γυρίσουμε και στην Ελλάδα, να κάνουμε και στην Ελλάδα ένα τζαμπτά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά καινούρια μαγαζιά, έχουμε πολλούς καλούς επιχειρηματίες Έλληνες που θέλουν με το καλό, με την καρδιά να δείξουν στον ξένο κόσμο, στον Παναμέζο, εδώ στο Παναμά, τι σημαίνει ελληνικό φαγητό, τι σημαίνει ελληνική φιλοξενία